Εγώ πάνω σε αυτό τώρα θέλω να μιλήσω, να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι λίγο πριν το φαγητό, το οποίο... Να αλλάξουμε πλατφόρμα. Το τελευταίο κομμάτι που αφορά το προϊόν. Σελίδα προϊόντος συγκεκριμένα. Θα μιλήσω πρώτα λίγο για το προϊόν. Θα πούμε με κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Θα σας δείξω το εργαλείο του A-B Testing, το οποίο, όπως σας είπα πριν, είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσει ο οποιοσδήποτε, χωρίς καμία γνώση πάνω στο κομμάτι προγραμματισμού, σχεδιασμού κτλ. Βέβαια, μενού, δηλαδή όταν λέω μενού, οι αλλαγές που θα κάνω θα πρέπει να αιτιολογούνται. Δηλαδή, γιατί το κουμπί αγορά να είναι κόκκινο και όχι πράσινο και τότε να την κάνω την αλλαγή. Να μην νομίζω μόνο για μένα ότι εμένα μου αρέσει το κουμπί ροζ, γιατί μου αρέσει το ροζ, ας πούμε. Αυτό δεν είναι για A-B testing, αυτό είναι για να βάψεις το δωμάτιό σου. Αν θες να κάνεις A-B testing, πρέπει να ψαχτείς. Έχουμε το καλύτερο εργαλείο στον κόσμο, είμαστε πολύ τυχερή γενιά, με στην ατυχία μας με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, έχουμε το Google. Το Google είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου. Ό,τι και να χτυπήσετε από αυτά που συζητάμε εδώ, θα βρείτε ατελείωτη βιβλιογραφία, όρεξη να έχετε να διαβάσετε. Άλλωστε, γι' αυτό βοηθάει πάντα ένα τάμπλετ, γιατί το βράδυ στο κρεβάτι ή στον καναπέ είναι πιο χαλαρά τα πράγματα και είναι η καλύτερη και απορρόφηση. Επομένως, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Κόκκινο. Γιατί το κόκκινο, ναι, είναι ένα ζεστό χρώμα και είναι, βγάζει μάτι και έγεται στον εγκέφαλο όταν κλείνω τα μάτια μου, το βλέπω. Αλλά αν είναι όλο μου το site κόκκινο, όπως η Media Mark που είδαμε πριν, δεν έχει νόημα να είναι κόκκινο και το κουμπί, εξαφανίστηκε. Η Media Mark το έχει κάνει μαύρο. Ακριβώς το ανάποδο. Άμα ψάξετε να δείτε τι λέει η γενική βιβλιογραφία για το call to action σε μαύρο χρώμα, δεν το προτείνει. Αλλά αφού το site είναι κόκκινο, πώς θα γίνει και το κουμπί κόκκινο, δεν θα το βλέπει κανένας. Ένα παράδειγμα, έτσι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι εννοούμε. Ας περάσουμε λοιπόν να δούμε αυτό. Θα μιλήσω, όπως είπα, και για το A-B testing και θα μιλήσω στο τέλος και για τις λύσεις των banner, που είμαι σίγουρος ότι ακουμπάει όλους. 9 σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε για να είναι μια σελίδα προϊόντος ελκυστική και να μπούμε στο κεφάλι του πελάτη μας. Ο σκοπός είναι να μπούμε στο κεφάλι του. Γι' αυτό έχω αυτή τη φωτογραφία. Θέλω να τη θυμόμαστε με την έννοια αυτή, να μας καρφωθεί στο κεφάλι. Προσπαθούμε να μπούμε στο κεφάλι του. Επειδή το βασικό πρόβλημα που έχει το ίντερνετ είναι ότι δεν είναι προσωπικό καταρχήν και δεν είμαι εκεί εγώ σαν πολιτής. Δηλαδή δεν βγαίνω ξαφνικά μπροστά και να του πω τι θα θέλατε. Όπως τα παπούτσια. Μπαίνεις να αγοράς παπούτσια και έρχεται ο πολιτής και σου λέει τι θα θέλατε. Ψάχνω για ένα μποτάκι. Ναι. Μαύρο, λευκό, κόκκινο, ξέρω εγώ τι. Ναι. Τι νούμερο παπούτσι φοράτε. Μάλιστα, άμα είναι και καλή πολίτρια, κοιτάει το πόδι και ξέρει 43, 42. Και σε παίρνει και σου λέει έχουμε αυτά εδώ τα τρία που είναι σε αυτή την τιμή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή σε έχει κόψει κιόλας ότι διαθέτεις, δεν διαθέτεις, είσαι ξινός, δεν είσαι ξινός. Ξέρουν αυτές, έχουν εμπειρία. Και σε πάει στα φτηνά, στα ακριβά. Αυτή είναι προσωπική πώληση. Και είναι και πολύ πετυχημένη. Αλλιώς δεν πουλάς παπούτσι. Αυτό εδώ, σε ένα site, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είμαι εκεί. Πρέπει λοιπόν εγώ να μπορέσω να καλύψω μια σελίδα όλους αυτούς. Και τον φθηνό, και τον ακριβό, και με μεγάλο νούμερο, και με μικρό νούμερο. Και τέλος πάντων οτιδήποτε. Πώς γίνεται αυτό. Καταρχήν πρέπει να μπω στη θέση του. Στη θέση του οποιοδήποτε πελάτη. Δεν είμαι ο Φώτης που πάει να ψωνίσει. Εγώ είμαι εύκολος πελάτης. Ίσως και κακός πελάτης καμιά φορά. Γιατί όταν είναι και μόδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι το κάνετε κι εσείς. Όταν θέλω να ψωνίσω κάτι από την τοπική μου αγορά, από ένα κοτσόβολο, επειδή ξέρω ότι θα κάνει τρεις μέρες να το φέρει, μπαίνω, ψάχνω, το βρίσκω και μετά πάω στο μαγαζί και λέω θέλω αυτό. Εγώ είμαι εύκολος πελάτης. Και στο ίντερνετ το ίδιο. Μπαίνω στο Scrooge, κοιτάω και το αγοράζω. Λίγες φορές θα κάνω φοβερό ψάξιμο. Το φοβερό ψάξιμο συνήθως γίνεται μέσα στο μαγαζί και όχι από άντρες. Δεν είμαι καλό παράδειγμα. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο στα ψώνια τους, σαν αγοραστές, είναι πολύ πιο δύσκολοι άνθρωποι από ότι είναι οι άντρες. Εμείς γενικά έχουμε ένα άγχος με τα ψώνια.
ανεβαίνουν, λέει, η σφιγμή του άντρα όταν βγει για ψώνια. Στρεσάρεται. Είναι πολύ άσχημη η δραστηριότητα. Όχι online όμως, έτσι. Μπαίνω λοιπόν στη θέση του και λέω, θα αγόραζα από αυτό το site. Όχι επειδή είναι γυναικείο το προϊόν κατά πάσα πιθανότητα, αλλά αυτό το πράγμα εδώ πέρα δεν έχει αρχή και τέλος. Δεν ξέρω τι βλέπω, δεν βγάζω άκρη. Πρέπει να κάτσω να τα διαβάσω όλα και σιγά εγώ τώρα μην έχω χρόνο να κάτσω να διαβάσω τον πόνο του αυτού εδώ που φτιάξε αυτή τη σελίδα. Αποκλείεται. Μπορεί να έχει τα καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες τιμές. Έτσι. Το ωραίο είναι ότι η τιμή, πού είναι η τιμή, είναι κάτω από το δίπλωμα. Δεν υπάρχει τιμή, είναι εξαφανισμένη τιμή. Τραγικό λάθος. Δύο. Οκ, έφτασα στο προϊόν σου. Γιατί να το πάρω. Όχι γιατί να το πάρω από εσένα, γιατί να το πάρω. Πας να μου πουλήσεις ένα προϊόν. Για ποιο λόγο να το πάρω. Παράδειγμα. Πουλάει ένα μπλουζάκι. Πολύ καλλιτεχνική. Είναι το promo text, το οποίο είναι ένα πεδίο από την 4 έκδοση και μετά στο CS Card, το οποίο εμφανίζεται στο CS Card κάπου λίγο πιο δεξιά, κάπου εδώ. Δεν το χρησιμοποιεί κανένας. Γιατί. Το μπήθεις. Υψηλής ποιότητας παμπάκι, όσες φορές και να το πλύνεις δεν χαλάει, μαλακό κτλ. Τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, τα ωφέλη. Άμα πάρεις αυτό, θα συμβεί αυτό. Απλό. Θα μου πεις, βεβαίως. Μεγάλο θέμα. Θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα το απαντήσω σε λιγάκι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η περιγραφή που είναι παρακάτω. Η πλήρη περιγραφή, γιατί αυτή δεν είναι η πλήρης περιγραφή εδώ. Αυτό είναι το promo text. Είναι αυτό που προσπαθώ, επειδή ο άλλος μπήκε μέσα και επειδή είναι το δίπλωμα, όπως είπαμε εδώ, της οθόνης και δεν ξέρουμε αν θα πάει και πιο προς τα κάτω. Και μάλιστα εδώ το έχει δουλέψει καλά, γιατί θα σας ενδιέφερε επίσης. Βλέπετε εδώ. Το έχει στο ίδιο ύψος. Δεν είναι από κάτω. Δεν είναι σε tab κρυμμένο. Θα το πούμε και αυτό, αλλά όλες οι σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά είναι εδώ. Και κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν είναι σημείο, είναι γενική παρατήρηση. Από τον τίτλο του προϊόντος μέχρι το κουμπί στην αγορά πρέπει να υπάρχει μια φυσική ροή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος σκέφτεται μια σειρά. Τι είναι αυτό? Αυτό. Α, αρέσει. Για να το δούμε. Κάνει αυτά. Και είναι και σε αυτά τα χρώματα. Α, σε αυτή την τιμή. Και έχει και το μέγεθός μου. Οκ, θα το αγοράσω. Φυσική ροή. Δεν μπορεί η τιμή να είναι εκεί πάνω, γιατί τότε έγινε και σουρούμ. Έρχονται μόνο για την τιμή. Δεν ξέρει ούτε αν είναι καλό, αν το έχω σε χρώματα, δεν ξέρει τίποτα. Άστονα να πιστεί μόνος. Είναι η πώληση που λέγαμε πριν. Πρέπει να πουλήσει αυτό στον εαυτό του το προϊόν. Εγώ δηλαδή, στην ουσία, αλλά εγώ δεν είμαι εκεί. Αλλά πρέπει μόνος του να το πουλήσει το προϊόν. Πρέπει να πιστεί. Και πώς θα πιστεί? Ένα-ένα. Βήμα-βήμα. Μία φορά, ένα πράγμα κάθε φορά. Ώστε φυσικά να φτάσει στο το αγοράζω. Πείστε. Ναι, μέσα στη δημιουργία του προϊόντος, τέρμα κάτω είναι. Πείστε με μία ιστορία. Τι εννοώ, είναι πολλά προϊόντα. Παράδειγμα, ένα σαπούνι. Τι είναι, ένα σαπούνι είναι. Χεριών. Πώς θα πείσει αυτός ο άνθρωπος να το αγοράσουν? Και τι είναι, τώρα 3,99 δολάρια. Πώς μπορείς να πείσεις κάποιον να το αγοράσει? Και γιατί να μην αγοράσει κάποιον άλλο από κάποιον άλλον? Ή να πάει στο σούπερ μάρκετ να το αγοράσει? Γιατί να το αγοράσει online? Τι έχει κάνει λοιπόν? Γι' αυτό και το βάλε ένα τραβηγμένο παράδειγμα. Χρησιμοποιεί το promo text για να πει μια ιστορία μικρή, του τύπου μερικές φορές που τα χέρια σου μυρίζουν, που κάνει μια δουλειά, πιάσει ψάρια, ξέρω και τα λοιπά. Λέει αυτό. Εγώ έχω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο το είχε κατεβάσει και γι' αυτό δεν μπόρεσα να το βάλω. Είχε σαν προϊόν μια τρόμπα αυτοκινήτου για τα λάστιχα, σε περίπτωση που μείνεις από λάστιχο. Μικρή, μαζί με ένα υγρό. Και περιέγραφε εδώ μια κατάσταση που μπορεί κάποιοι να την έχουν περάσει. Εγώ την είχα περάσει, γι' αυτό με έπεισε. Και έλεγε, θα σας έχει τύχει στο δρόμο και μείνεις το βράδυ και πού βουλκανιζατέρ, το βγάζεις, το βάζεις πάνω, φουσκώνει, βάζει και το υγρό και πας στο σπίτι σου, ούτε να βάλεις άλλη ρόδα κτλ. Οπ,
μου πιάσε το ενδιαφέρον αμέσως και λέω, πόσο έχει αυτό, 45 ευρώ, όπα, ενδιαφέρον. Είδα φωτογραφίες, διάβασα τα χαρακτηριστικά του μετά, με έπεισε, αλλά με έπιασε εδώ. Λέω, τι λέει αυτός εδώ πέρα, τι είναι αυτά που λέει. Αμέσως ταυτοποιήθηκα, έκανα μια σχέση, πολιτής. Με πούλησε, κανονικά με πούλησε το προϊόν. Έχω πηδήξει ένα σημείο, τώρα το είδα. Τρία είναι αυτό. Χρήση μοναδικού κειμένου. Έρχομαι λοιπόν εδώ στην ανατελεία που κάναμε πριν. Πολύ γνωστό προϊόν. Οι κυρίες το ξέρουν, η UGG. Εγεμίσει ο τόπος. Όχι μόνο εδώ, σε όλο τον κόσμο. Με ρώτησες λοιπόν να πάρω το κείμενο του προμηθευτή ή να βάλω δικό μου, όχι μόνο στο πρόμο, εγώ απαντώ και στα υπόλοιπα. Δες την απάντηση. Αναζήτηση UGG. Πόσα μαγαζιά είναι και πόσες περιγραφές διαφορετικές είναι μεταξύ τους. Καμία, όλες ίδιες. Γιατί να το κάνω αυτό. Πώς θα ξεχωρίσω εγώ τώρα από εδώ. Πώς θα βγω πάνω. Γιατί να αγοράσει από εδώ και όχι από εδώ. Ή από εδώ. Αφού όλοι είναι τα ίδια. Τίποτα δεν λέει. Δεν μου λέει τίποτα. Αυτό είναι η περιγραφή του προμηθευτή. Όπως ήταν, εντάξει. Θα μου πεις, και γίνεται σε 6.000 προϊόντα. Ναι, γίνεται. Με πολύ κόπο. Και λέω πάντα, μην αλλάξετε όλο το κείμενο. Αλλάξτε τις δύο πρώτες σειρές. Ξέρετε γιατί. Μα γιατί αυτές οι δύο πρώτες σειρές εμφανίζονται εδώ πέρα. Δεν θα διαβάσει όλο το κείμενο μέχρι κάτω. Εγώ θέλω εδώ να τον πιάσω. Χτύπησε UGG. Ήρθαν 5 προϊόντα. Αν εδώ εμένα μου ήταν κάπως διαφορετικό κάτι και μάλιστα εάν είχε τα χαρακτηριστικά που έχει το CS Card που είναι το Google Rich Snippet όπως λέγεται, που τι είναι, σίγουρα έχετε δει, σιγά σιγά εμφανίζονται, δεν έχουν όλοι. Έχετε δει να εμφανίζονται εδώ και να εμφανίζονται αστεράκια, να εμφανίζεται τιμή, να εμφανίζεται διαθεσιμότητα. Φανταστείτε τώρα σε αυτό εδώ το συφερτό ένα να είναι με αστεράκια. Είναι φτιαγμένος έτσι ο ανθρώπινος εγκέφαλος που να θολώνουν όλα τα άλλα και να εμφανίζεται μόνο αυτό που ξεχωρίζει. Είναι σαν να σου λέει πάταμε. Σίγουρα θα έχει περισσότερα κλικ και ας μην ήταν στην πρώτη θέση. Ας ήταν και εδώ κάτω. Στο 3 το βάζουμε εμείς. Σε όλες τις κατασκευές το έχουμε βάλει. Εδώ το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν ελέγχουμε πότε η Google θα το εμφανίσει έτσι ή όχι. Κρίνει όγκο, στο site δηλαδή κίνηση, κρίνει πόσο γρήγορα ή αργά βάζεις καινούργια προϊόντα, αν καταργείς προϊόντα, που είναι άλλο ένα θέμα. Τι κάνω με τα προϊόντα τα οποία λήξαν και δεν τα έχω πια. Τα σβήνω. Εμείς λέμε όχι. Θα το βάζω και εδώ άνω τελεία, θα το πούμε σε λίγο. Απλά ήθελα αυτό εδώ να το δώσω πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, το καταλαβαίνω τα 6.000 προϊόντα, αλλά πιστέψτε με, μπορείτε να δουλέψετε σιγά σιγά τις δύο πρώτες γραμμές σε όλα. Και αν όχι σε όλα, τουλάχιστον σε αυτά που νομίζετε ότι πουλάνε και θα θέλατε να βγαίνετε. Γιατί για να βγείτε και στα 6.000 προϊόντα, η απάντησή μου πάντα είναι, θες να βγεις και στα 6. Υπάρχει περίπτωση κάποιο μαγαζί να βγαίνει και στα 6.000 προϊόντα πρώτη σελίδα. Αποκλείεται. Όλοι ξέρουμε. Εσύ βγαίνεις. Θέλω να το δω μετά. Δύο πρώτες σειρές του description, της περιγραφής δηλαδή, οι οποίες παρεπιπτόντως πρέπει να περιέχουν λέξεις. Οπωσδήποτε στην πρώτη ή στη δεύτερη γραμμή, δείτε το, όλοι το έχουν βέβαια, από τον τίτλο του προϊόντος. Αυτό που κάνουμε εμείς όταν αναλαμβάνουμε το on-page SEO, που είναι αυτό στην ουσία, το copyright δηλαδή ενός προϊόντος, το πώς γράφεται ένας τίτλος, είναι να πειράξουμε αυτό και τις δύο γραμμές αυτές. Και να τα παίξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να βγούμε καταρχήν διαφορετικοί από όλους τους άλλους. Γι' αυτό έχει κόπο αυτή η δουλειά, γιατί πρέπει να τσεκάρω. Τι κάνει ο ανταγωνισμός. Δεν είμαι μόνος μου. Γιατί την ίδια φαϊνή ιδέα να βάλω το UGG πρώτο και το, ξέρω εγώ, το One δεύτερο, μπορεί να την έχουν άλλοι 10. Αλλά αν είμαστε 5 και δεν ασχολούνται οι άλλοι, τότε θα είμαι μόνος. Εντάξει, αλλά πρέπει να το δω αυτό, δεν πρέπει να το καταλάβω τι γίνεται. Άμα κάνουμε όλοι τα ίδια, πάλι θα καταλήξουμε σε αυτό εδώ. Και αν όχι όλοι, οι μισοί. Είναι δύσκολο. Αλλά πιστέψτε με. Άμα θέλουμε να πουλήσουμε, τίποτα δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Οι εύκολες λύσεις είναι για μία μέρα, δύο, ένα μήνα. Μετά, γεια σας. Εύκολο στα μάτια. Δείτε εδώ ένα site. Αυτό σε 10 δευτερόλεπτα την ώρα που το έχεις ανοίξει, θες να το κλείσεις. Είναι δυνατόν. Ποιος θα διαβάσει αυτά εδώ.
Τρεις σειρές περιγραφή προϊόντος. Άλλο από κάτω αυτό το προϊόν είναι και έτσι και αυτό και από εδώ και άλλη γραμμή εδώ τιμή επί της 100. Δηλαδή, Παναγία μου, εδώ η περιγραφή στο μεταξύ είναι τρεις γραμμές. Αν θα ήθελε να κάνει κάτι θα μπορούσε να κάνει περιγραφή και έχει κάνει μόνο τρεις γραμμές περιγραφή. Παναγία βοήθεια. Αυτό εδώ είναι μια πολύ busy σελίδα, μια πολύ θορυβότη σελίδα. Δεν μπορεί να είναι προϊόν η σελίδα αυτή. Απαγορεύεται να είναι σελίδα προϊόντος τόσο busy. Γιατί? Τον χάσαμε. Καταρχήν το κλείσε, ειδικά ένας μεγάλος ηλικία που θέλει και γυαλιά, τέλειωσε. Αλλά πείτε μου, εγώ πουλάω, ξέρω εγώ, σε νεολαία και δεν πειράζει. Okay, ναι. Ποιος είπε ότι στο τάμπλετ αυτά εδώ φαίνονται? Ένα. Δύο. Εγώ κοιτάω αυτό και ξαφνικά βλέπω εδώ μια σαχλαμάρα άλλη. Α, να πουλάει Windows ή τέτοιο. Όχι, να πατήσουν να δούμε αυτό εδώ. Και έφυγα και πήγα εδώ. Πάει αυτό το προϊόν, την έχασα την πώληση. Ενώ αυτό είχε έρθει για να αγοράσει αυτό εδώ. Μου φύγε εδώ. Και μόλις μπαίνει αυτό και εμφανίζεται αυτό στο κέντρο, εμφανίζεται μια άλλη σαχλαμάρα που ήθελε εδώ πέρα και πατάει εκεί. Και τελικά δεν αγοράζει τίποτα γιατί ξέχασε τι ήθελε από την πρώτη μέρα. Εκεί που έφτασε στο τέλος με τα πήγαινε, έλα, αχ, είναι πολύ ακριβώς αυτός, δεν το θέλω. Αυτός δεν είχε έρθει για να πάρει μνήμη, κάρτα μνήμης, είχε έρθει για να πάρει PC. Πώς κατέληξε να με λέει ότι εγώ είμαι ακριβώς στην κάρτα μνήμης? Βέβαια. Όταν εγώ έρχομαι και σου λέω θέλω αυτό και εσύ μου πασάρεις ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, γιατί δεν ξέρεις να κάνεις upsell ή cross-sell, έτσι λέγονται αυτές οι δύο τεχνικές που θα δούμε σε λίγο, τον έχασες. Θορυβόδες site, απαγορεύεται. Δυνατότητα κριτικής. Ο κόσμος, είτε το θέλετε, είτε το πιστεύετε, είτε όχι, του αρέσει να μιλάει. Απλά δεν το ξέρει. Γιατί δεν έχει συνηθίσει να του δίνετε βήμα. Να του πεις, πες μου τη γνώμη σου. Δεν τη λέει, δώσ' του κάτι για να πει τη γνώμη σου. Να πεις τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πιο πολλοί πελάτες που έχουν αρχίσει και έχουν τον εαυτό τους, ξέρουν να κινούνται στη σφαίρα του e-commerce σαν αγοραστές, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Άλλωστε είναι ένα μεγάλο κομμάτι που το Scrooge το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Αν θα μπείτε μέσα, και όσοι είστε στο Scrooge το ξέρετε, ότι δεν σας αρέσουν οι κακές κριτικές. Ο κόσμος καταρχήν αρέσει να μιλάει όταν είναι δυσαρεστημένος. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και εσείς το ίδιο. Όταν είσαι δυσαρεστημένος, το βλέπω εγώ στα τηλέφωνα τα δικά μου, έτσι. Που πιο πολλοί είσαστε πελάτες. Και το ξέρω. Όταν χτυπάνε τα τηλέφωνα, ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν είναι όλα καλά, κανείς δεν με ενοχλεί. Λίγοι είναι αυτοί που θα σηκώσει τηλέφωνο και θα πούνε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό που κάναμε, πήγε πολύ καλά. Εντάξει, το ξέρω. Εγώ το καταλαβαίνω, δεν θέλω να τα ακούσω. Τα άσχημα θέλω να τα ακούσω και πρέπει. Αλλά τι, προλαβαίνω όταν το αναφήνω εδώ, προλαβαίνω να βγει κάπου αλλού και να με κάνει ρεζίλι. Όχι, θα το κρύψω, δεν θέλω να το κρύψω. Αλλά το προλαβαίνω. Στο Scrooge δεν το προλαβαίνω. Βγήκε. Και δεν πάω να γράφω από μετά από ό,τι θέλω από κάτω. Μόνο με μια συγγνώμη και αν το στείλω και τίποτα τζάμπα, μόνο έτσι ίσως να γράψει κάτι καλό. Μερικοί το έχουν κάνει και επάγγελμα υπόψη, έτσι. Γι' αυτό λέω, το προλαβαίνω εδώ λιγάκι αυτό. Λεπτομέρειες. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, αφού δεν είμαι μέσα, πώς θα ψωνίσω? Μου βάζεις ένα πουκάμισο. Πες μου, ρε αδερφέ, το έχω σε αυτά τα νούμερα, σε αυτό δεν το έχω. Και σε αυτά τα χρώματα. Και να διπλωμένο, να ανοιχτό, να η κόψη του, να τα κουμπιά του. Πώς θα το δω, αφού δεν το πιάνω, δεν είμαι εκεί. Έχετε ακούσει ιστορίες που πάει άλλη στο μαγαζί και κατεβάζει το μισό μαγαζί κάτω. Ναι, γιατί το κατεβάζει? Είναι παράλογοι? Μπορεί. Αλλά οι πιο πολλοί δεν είναι παράλογοι. Θέλουν να νιώσουν. Η αφή είναι μία από τις αισθήσεις που δίνουν πολύ μεγάλη σημασία από μωρά παιδιά. Όσοι έχουν παιδιά το ξέρουν ότι βάζουν τα πάντα στο στόμα τους. Γιατί πιάνουν, ακουμπάνε, είναι αίσθηση, είναι αφή. Είναι γεύση. Είναι πράγματα τα οποία μας κάνουν ανθρώπους. Αυτά όλα λείπουν από εδώ. Έχουμε μόνο την όραση. Και από εκεί και πέρα, μόνο την πληροφόρηση που θα δώσω εγώ. Πόσο καλή πώληση θα κάνω. Επίσης, εδώ, πού το πάω? Το πάω δωρεάν. Επιστροφές. Όλα εδώ μέσα. Γιατί να πρέπει να πάω στους όρους που είναι, ξέρω εγώ, 2,5 σελίδες και να ψάχνω ένα-ένα, αφού δεν το κάνει κανένας, το ξέρουμε. Όταν κάνω κάποια πράγματα, δωρεάν μεταφορικά, δωρεάν επιστροφή, τα φωνάζω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εγώ τα ξέρω, αλλά είναι για μένα. Άμα δεν τα μάθει ο πελάτης, δεν θα αγοράσει. Πρέπει να είμαι έμπιστος, να φαίνομαι και να είμαι κιόλας. Λεπτομέρειες στο προϊόν. Δείτε εδώ λιγάκι, παρένθεση.
το κουμπί. Το site είναι λευκό με γκρι, το κουμπί είναι πράσινο. Δεν το έχει στο λογότυπο, δεν το έχει πουθενά, είναι πολύ απλό το site του. Έχει αποφασίσει το πράσινο χρώμα. Η ψυχολογία του χρώματος, γιατί αυτός έχει αντρικά πουκάμισα βασικά. Το πράσινο χτυπάει την τάδε χορδή κτλ. Δεν ξέρω ακριβώς, λίγο το έχω ακουμπήσει το θέμα στην ψυχολογία χρωμάτων, γιατί είναι πάρα πολλές οι απόψεις και δίστανται ότι το κόκκινο για τις γυναίκες και το μπλε και το πράσινο για τους άντρες. Δεν έχουν καταλήξει. Δεν πιστεύω ότι είναι απόλυτα έτσι. Call to action. Εντάξει, αυτό που είπα και τώρα, σαν εισαγωγή, ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Το πώς θα είναι όμως, τι σχήμα θα είναι, τι λέξη θα έχει, το θέλω, μου αρέσει, δεν έχει καμία σχέση με το τι αρέσει τον κόσμο και τι τελικά θα τον κάνει να πατήσει πάνω εδώ. Μόνο με πείραμα. Δεν υπάρχει ο ξερόλας, δεν θα σας το πω ούτε κι εγώ, δεν είμαι φωστήρας. Όχι 10, 20 χρόνια να είμαι στον χώρο, μπορεί αύριο το πρωί να με βγάλει οποιοδήποτε από μέσα ψεύτη. Αν πω ότι αυτό το κουμπί είναι καλό. Δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και τα εργαλεία όπως το e-satisfaction που βέβαια κοιτάει έναν άλλο τομέα. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα εργαλεία, τα A-B testing, τα οποία κάνεις υποθέσεις εργασίας, τις διώχνεις στον κόσμο και ο κόσμος σου λέει πατάει πιο πολύ εδώ και αγοράζει από αυτό. Ενώ εδώ πατάει και δεν αγοράζει ή δεν πάει καθόλου εκεί. Δεν θα το πούμε εμείς, ο κόσμος θα το πει. Άλλωστε αυτοί ψωνίζουν, όχι εμείς. Δείτε ένα παράδειγμα. Βγάζει μάτι. Η τιμή είναι σε μοβ. Το κουμπί είναι πορτοκαλί και μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις και να θέλεις. Προϊόν. Τώρα εντάξει, εδώ εγώ θα το πω. Και αυτό το βάλα κιόλας. Γιατί βλέπω πολλά καταστήματα και έχουν κάτι φωτογραφιούλες που για να το δεις πρέπει να βάλεις τη μύτη σου στην οθόνη. Κάπως έτσι. Το προϊόν πρέπει να έχει ωραίες φωτογραφίες. Πρέπει να έχει πολλές φωτογραφίες και πρέπει να έχει από όλες τις μεριές. Και αν μπορώ να το δείξω, τι άλλο και στη χρήση του. Να το φοράει κάποιος. Και αν μπορεί να είναι και όμορφος αυτός που το φοράει και να χαμογελάει κιόλας. Εννοείται. Είναι άλλο ένα σημείο, το οποίο όμως επειδή είναι πιο δύσκολο, γιατί τι γίνεται. Παίζει ρόλο η ποιότητα. Αυτή εδώ, ας πούμε τώρα, αναγκαστικά κιόλας, γιατί πριν ρωτήθηκε και το θέμα του προμηθευτή. Τις καλές φωτογραφίες θα τις πάρω νέα από τον προμηθευτή. Δεν πειράζει. Αυτό δεν πειράζει. Το πιστεύω αυτό που λες, αλλά έχει αρχίσει και επειδή ακριβώς είναι αυξητική η τάση και επειδή υπάρχουν αποτελέσματα ότι όταν είναι καλή φωτογραφία θα πουλήσει το προϊόν εφόσον και τιμή και όλα τα υπόλοιπα συνάδουν, έτσι. Δεν είναι όλα αυτά που λέμε, ξαναλέω, δεν είναι αυτό μόνο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί κατεβάσετε όλες τις φωτογραφίες και βάλετε super wow, high definition, με ωραίες κοπέλες, δεν θα πουλήσει το κατάστημα. Όλα πρέπει να είναι μέσα. Απλά τι. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να σκεφτώ. Ωραίες φωτογραφίες, να με κάνουν να νιώθω όμορφα. Αν τώρα εδώ είχα ένα τυπά με τα μούσια και μου καθόταν κάπως έτσι, ας πούμε, σαν να του είχαν, ξέρω, να τον είχε βρει πεθερά του, δεν θα το ψώνιζα. Γιατί έτυχε, ψάχνοντας στο ίντερνετ για να βρω έτσι ωραία site, βρήκα και τέτοια. Και κακώς που ίσως που δεν το έβαλα για να κάνουμε το contrast, αλλά πιστέψτε με, δεν θα θέλατε να τη δείτε αυτή τη φωτογραφία. Που λέγε πάλι μπλούζα και άλλο κατάστημα. Και φτάσαμε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πολύ παρεξηγημένο και το οποίο. Όποιον και να ρωτήσει τι είναι το cross-sell και το up-sell, δεν ξέρει να σου πει. Ή νομίζει ότι ξέρει ή ότι κάτι έχει ακούσει. Πολύ απλά. Goodies. Θέλετε και πατάτες με το hamburger. Όλοι έχετε πάρει σίγουρα. Η πρώτη ερώτηση που κάνουν υποχρεωτικά από το κατάστημα. Και την Coca-Cola, ναι. Ό,τι μπορεί να κάνει, τι, cross-sell. Πήρες αυτό. Ξέχασε την Coca-Cola, δεν θα πάρεις Coca-Cola. Αυτό σου λέει. Είναι υποχρεωτικό σε όλα τα fast food. Μιλάγαμε πριν με κάποιον πίσω και μου έδωσε ένα ωραίο στοιχείο και θα το χρησιμοποιήσω, τον ευχαριστώ. 20 με 30% μου είπε ότι είναι η αύξηση στα ταχυφαγεία, στο τζίρο, όταν αυτό εδώ δουλεύει. Δεν παίρνουν όλοι, παίρνουν 3 στους 10. Φτάνει. Είπαμε. Δεν δουλεύουν όλα για όλους. Εμείς τα βγάζουμε εκεί έξω και όποιος θέλει. Παίρνει. Αλλά αν δεν το βγάζω, δεν το παίρνει κανένας.
Upsell. Αυτό το κάνει πολύ καλά το McDonald's. Τα έχει βγάλει όλα σε διπλάσια μεγέθη. Μικρή ή μεγάλη Coca-Cola. Το πακέτο ή μόνο το hamburger. Έχουμε και την προσφορά που με ένα ευρώ παραπάνω παίρνεις και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Upsell. Πάρε κι άλλα, πάρε. Πάρε. Πολύ μεγάλη τεχνική με πολύ μεγάλο τζίρο, η οποία έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Αυτό από μόνο του για μένα είναι ένα σεμινάριο. Θα μπορούσαμε να χάσουμε 4 ώρες πάνω σε αυτό το κομμάτι και να εξηγήσουμε γιατί και πώς. Και θα δώσω μόνο ένα σημείο έτσι για προβληματισμό. Όταν καταφέρω και κάνω ένα σωστό cross-sell, γιατί cross-sell μπορεί να είναι ας πούμε το accessorize. Πήρες το καπέλο, πήρες το σακάκι, πάρε το φουλάρι. Πάρε και το μανικετό κουμπό. Προσέξτε να δείτε τώρα. Αν πείτε, όχι, εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω αυτό. Βλέποντας όμως ο πελάτης 3 άλλα προϊόντα, τα οποία προσέξτε, ταιριάζουν, έτσι. Όχι μπήκα και ψώνισα εγώ αυτό και μου βγάζει ένα φόρεμα. Γιατί τότε με κοροϊδεύει και θα γελάω. Και θα το έχω σε μια παρουσίαση να το δείχνω σε κόσμο προς εσάς καλή ώρα. Να είναι σχετικά, να έχω βάλει σκέψη, αφού με fashion κατάστημα. Θα πρέπει να ταιριάζουν τα ρούχα, να ταιριάζουν τα χρώματα, η τσάντα να ταιριάζει με το παπούτσι που θα βάλω δίπλα. 2 πράγματα λοιπόν συμβαίνουν πάρα πολύ όμορφα σε αυτή την περίπτωση. Το πρώτο είναι ότι φτιάχνω link, τα οποία αγαπάει πάρα πολύ η Google προς άλλες κατηγορίες. Άσχετες. Τα παπούτσια είναι στην κατηγορία παπούτσια και η τσάντα είναι στις τσάντες. Και το φουλάρι είναι στα φουλάρια. Δεν έχουν καμία σχέση. Προσέξτε τι γίνεται. Γίνεται το λεγόμενο deep linking, δηλαδή ένα βαθύ link, το οποίο είναι στο πιο βαθύ σημείο που υπάρχει, που είναι το προϊόν. Το site είναι πρώτη σελίδα, κατηγορία, υποκατηγορία, υποκατηγορία, προϊόν. Εκεί τελειώνει το site. Τελειώνει όταν φτάσει το προϊόν. Είναι ό,τι πιο βαθύ υπάρχει από link. Εγώ τι κάνω από εκεί? Φτιάχνω ένα άλλο link προς ένα άλλο προϊόν. Μπορεί να φτιάξω και μια κατηγορία αν θέλω. Μπορώ να του πω, δες και αυτά τα φουλάρια και του δίνω την κατηγορία, που ίσως ταιριάζουν με αυτό το καπέλο, ξέρω εγώ. SEO. Το δεύτερο είναι, και αυτό πολύ σημαντικό, και μας ενδιαφέρει σήμερα εδώ, γιατί δεν μιλάμε για SEO, αλλά μιλάμε για τους ανθρώπους, για marketing. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι, ότι κάνω γνωστό στον πελάτη μου εκείνη την ώρα, ότι κοίτα, εσύ που ήρθα το Scrooge για την τσάντα, δεν πουλάω μόνο τσάντες, έχω και παπούτσια. Και έχω και φουλάρια, και έχω και ξέρω εγώ τι άλλο. Awareness δηλαδή, της γκάμας των προϊόντων μου που τι. Για να την έβρισκε μόνος του αυτός, θα έπρεπε να πάει στις κατηγορίες πάνω, να ψάξει στην κατηγορία γυναίκα, τσάντα, καλοκαιρινή τσάντα και να του φέρει 50 τσάντες. Πόση ώρα έκανα να το πω. Και τι κάνω, το φάνω εγώ εκεί. Και α, και τα έχει και τσάντες αυτός, ρε εσύ. Awareness. 2 πολύ σημαντικά πράγματα λοιπόν. SEO, awareness. Παλεύουμε για όλα τα άλλα πράγματα. Τον έφερες είναι εκεί πέρα. Δεν θέλουμε να τον αποσπάσουμε, προσέξτε, ξαναλέω. Δεν μπορώ να του βγάλω ό,τι να είναι στο πλάι. Αυτό είναι το cross-sell. Προσπαθώ δηλαδή να τον βάλω να αγοράσει κάτι σχετικό, το οποίο ταιριάζει, να φαίνεται ότι εγώ έχω ρίξει σκέψη πάνω σε αυτό και δεν είναι πάρε κουστούμι και φούστα μαζί, ας πούμε. Είναι κουστούμι, παντελόνι, ζώνη, παπούτσι. Ταιριάζουν και χρωματικά, ταιριάζουν και σε συνδυασμό. Upsell. Ναι, αγαπητέ, έχεις... Συγγνώμη, να δω... Θέλω... Ναι, πριν προχωρήσω στο upsell, να δούμε λίγο cross-sell θέλω. Δείτε το παράδειγμα που έλεγα πριν, η τσάντα, σχετικά αντικείμενα, όχι άσχετα αντικείμενα, καπέλο, άλλες τσάντες. Εδώ είναι και cross-sell και upsell μαζί. Εδώ το κάνει καλύτερα. Ο Άσος, τεράστιο κατάστημα. Ο Άσος είναι ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα. Προσέξτε ότι ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα είναι όλα εδώ. Φυσική ροή. Βέβαια την τιμή την έχει πάνω-πάνω. Όμως κοιτάξτε το free shipping. Εδώ. Τι κερδίζω. Τα χαρακτηριστικά του, οι επιλογές του. Προσθήκη στο καλάθι. Και πάω τώρα δίπλα. Τι μου λέει, συμπληρώστε το look σας. Να το. Ήρθε η πολίτρια αυτή τη στιγμή και μου λέει, ξέρετε τι, με αυτή την τσάντα ή με αυτό το φόρεμα θα πήγαινε πολύ ωραίο αυτό το δαχτυλίδι πάνω σας.
ή αυτό το καπέλο ή αυτό. Να, τι εδώ είναι η πουλήτρια. Ψηλά και δίπλα από το προϊόν. Δίπλα... Και μάλιστα προσέξτε τα μάτια του μοντέλου ότι είναι περίπου στην ίδια γραμμή. Δεν είναι εδώ αυτή, είναι εκεί. Αυτό εδώ είναι το upsell της. Και γιατί είναι upsell. Αυτό κάνει 18. Αυτά κάνουν 46, 75, 40. Αυτό είναι το upsell. Ξέρεις τι, ωραίο αυτό, αλλά κοίτα ένα πιο ωραίο. Ναι, είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά δεν είναι πιο ωραίο. Σου το προτείνω. Αυτό είναι το upsell. Τεράστιο κατάστημα, αλλά το σώμα δεν βλέπετε. Συμφωνώ, αλλά έχουν πωλήσεις όμως. Δηλαδή όλα κρίνονται στο ταμείο. Ναι, 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 δεν διαφωνώ. Συμφωνώ, στο design είναι τίποτα. Καταρχήν να πω κάτι εδώ πέρα που είναι μια πολύ καλή παρένθεση αυτή που μου κάνετε. Εάν αφαιρέσετε τις φωτογραφίες από το 90% των site, ηλεκτρονικών καταστημάτων για μένα site, δεν υπάρχουν άλλα site σήμερα, τι είναι, λευκά. Λευκά και ένα μενού και γράμματα. Δεν υπάρχει. Οι φωτογραφίες είναι που κάνουν το site στα 90%. Τώρα, το πώς θα το στήσω, τι γραμματοσειρά θα χρησιμοποιήσω, αν είναι χρώματα που βγάζουν μάτι, το πράσινο που έχει βάλει εδώ και δεν ξέρω γιατί έχει το 50%, εντάξει, που εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει, είναι και λιγάκι και υποκειμενικό για κάποιους, για κάποιους άλλους δεν είναι. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί είναι φτηνό. Δείτε τώρα ένα πολύ καλό παράδειγμα από το Amazon, που για μένα και αυτό δεν βλέπετε. Είναι έσχος στα site, αλλά το παίζει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είναι απίστευτο το πώς μπορεί και πουλάει τόσες χιλιάδες προϊόντα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους και έχει και πολύ πιστούς ανθρώπους. Βέβαια, εντάξει, από πίσω είναι μια φοβερή οργάνωση logistics και πάρα πολλά χρήματα. Έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, βέβαια, αλλά δεν πάβει για μας να είναι κάτι το οποίο θέλουμε να μαθαίνουμε. Όχι να το μιμηθούμε, δεν μπορούμε να μιμηθούμε το Amazon. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να το μιμηθεί, κάνει λάθος. Μαθαίνουμε. Και τι μαθαίνουμε. Upsell. Η μηχανή αυτή εδώ, γι' αυτό λέω είναι εσχρό, εδώ είναι η τιμή, νάτι. Μικρούλα, εδώ πάνω δεξιά και αυτά και δώσε μας την παλιά να σου δώσουμε. Δηλαδή, το site δεν σου δίνει να καταλάβεις αμέσως τι συμβαίνει. Εδώ έχει τις ακριβές, που είναι το upsell. Ναι, μεν, αλλά, δες και αυτές. Και κάτω εδώ έχει το cross-sell. Μεγάλε, πάρε και μια καρτούλα και θα τη χρειαστεί. Θα ψάχνει να βρει καρτούλα και δεν θα βρίσκει. Μπορεί να είναι Σαββάτο να τα παραλάβει ή Παρασκευή βράδυ και πού θα βρει κάρτα. Πάρε και μια μπαταρία γιατί μπορεί να τραβάσει πολλές ώρες και θα σου τελειώσει, δεν χρειάζεται να φορτώνει. Και γενικά τον φορτώνει. Πάρε. Εδώ έχει κάνει και πακέτο. Εδώ δηλαδή λέει, οι πιο πολλοί που αγοράσαν αυτοί αγοράσαν και αυτό. Και αν είσαι έξυπνο, σου κάνει και μια 5% ξέρω εγώ, έκπτωση έτσι, για να τον κάνει πιο εύκολο να έρθει. Το CS Card το έχει. Από τις πρώτες εκδόσεις λέγεται Buy Together. Μπορώ να συνδέσω δύο προϊόντα. Η θέση του είναι κακιά. Η θέση στο CS Card είναι πολύ κακιά, είναι σε tab κρυμμένο. Ποιος θα ανοίξει να το δει στο tab. Αυτά πράγματα πρέπει να φαίνονται σε κοινή θέα κοντά. Δεν μπορεί να είναι κρυμμένο κάπου. Δεν θα πάει ο πελάτης. Ο πελάτης έχει αποδειχθεί δυστυχώς ότι στα tab, στο προϊόν μέσα, δεν πατάει. Πατάει πολύ σπάνια. Πρέπει να ενδιαφέρεται πραγματικά πάρα πολύ για το συγκεκριμένο προϊόν και αυτή δεν είναι η μάζα, δυστυχώς. Πρέπει να παίζουμε με τα μπλοκ γύρω-γύρω. Και εδώ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στισήματος. Έτσι, upsell, cross-sell. Μία μικρή ανακεφαλαίωση. Πάλι σαν και πριν για την πρώτη σελίδα που μιλήσαμε. Είναι 20 σημεία, τα οποία σε ένα δείγμα χιλίων καταστημάτων, top καταστημάτων, μιλάμε με κίνηση, με πωλήσεις πολλές, συμμετέχουν σε αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά. Και δείτε, οριζόντιο μενού είναι 90%. Πάνω δηλαδή από το προϊόν. Promotion στα οποία δουλεύουν με όρους, να το πω καλύτερα έτσι. Δηλαδή, αγόρασε δύο και πάρε ένα δωρεάν. Αγόρασε, ξέρω εγώ, 5 και πάρε δωρεάν μεταφορικά. Δεν δουλεύει τόσο πολύ. 15% που
είναι παράξενο, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ πετυχημένη μέθοδος το να δουλεύεις με όρους, να κάνεις promotion με όρους. Βέβαια, έχει δουλειά. Ξανά, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν μπορώ να ξεκινήσω να αρχίσω να πετάω τιμές, να πετάω προσφορές και να μην έχω σκεφτεί. Θα μπω μέσα, θα πουλήσω, και άμα πουλήσω 10, βγάζω λεφτά τελικά, ή μήπως αρχίζω και βάζω από την τσέπη μου. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να γίνονται με νου. Δεν μπορώ να πετάω προσφορές γιατί όλοι βάζουν προσφορές ή γιατί έβαλε ο Κοτσόβολος προσφορές. Ναι, ο Κοτσόβολος έβαλε. Γιατί ο Κοτσόβολος έφερε 2 κοντέινερ, δεν ξέρω εγώ από πού, στη μισή τιμή. Ακριβώς, 2 καράβια. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ τα παίρνω από εκεί που τα παίρνω και μου τα δίνει όσο μου τα δίνει, γιατί βγάζει και αυτός και ο προηγούμενος και ο παραπροηγούμενος. Και πρέπει να προσέξω εγώ τι κάνω. Δεν μιμούμαστε. Μαθαίνουμε, δεν μιμούμαστε. Πολλές φωτογραφίες. 72% πάνω από το μισό θέλουν πολλές φωτογραφίες. Ο κόσμος θέλει φωτογραφίες, είπαμε. Είμαστε άνθρωποι. Αφού δεν μπορούμε να το πιάσουμε, πρέπει τουλάχιστον να έρθουμε σε μια επαφή τέτοια, ώστε να μου δώσει την εικόνα που πρέπει να μου δώσει. Και γι' αυτό λέω και η χρήση ακόμα, πώς χρησιμοποιείται. Το βίντεο είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι στατιστική τόσο πολύ εδώ. Είναι ένα άλλο πράγμα το στατιστική, το δούμε τώρα. Το βίντεο είναι επικίνδυνο όταν δεν είναι καλά γυρισμένο. Κάνει ακριβώς το ανάποδο. Όταν είναι ερασιτεχνικό, διώχνει τον πελάτη. Αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό. Είναι οι 360 μοίρες φωτογράφηση. Θα έχετε δει ίσως, υπάρχουν και για το CS Card πρόσθετο. Είναι υπηρεσία βέβαια, δεν είναι αποκλειστικά το πρόσθετο, αλλά μπορεί ο καθένας λίγο πολύ μπορεί να το κάνει στα μικρά προϊόντα. Το πρόβλημα είναι στα μεγάλα. Προϊόντα τα οποία είναι ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, μέχρι ένα μέγεθος, ξέρω εγώ, 50x50, μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί ο πελάτης να κουμπίσει πάνω και να γυρίσει, να το δει από όλες τις απόψεις. Δεν χρειάζεται να έχει 500 φωτογραφίες, το γυρίζει γύρω-γύρω ο ίδιος ο πελάτης. Κόστος, έχει κόστος. Upsell, 67%. Γι' αυτό λέω. Εμείς εδώ είμαστε ανάποδα. Εδώ είναι 5% στην Ελλάδα. Κανείς δεν κάνει upsell. Ούτε και στα καταστήματα. Μόνο οι αλυσίδες, οι Κοτσόβολος και τα λοιπά κάνουν upsell. Όταν πας στο ταμείο, ας πούμε, παράδειγμα, να σου πετάξει ένα μελάνι, να σου πάρει και το μελάνι και το χαρτί. Εδώ δεν κάνουμε. Δεν ξέρω γιατί. Βαριόμαστε, δεν ξέρω γιατί. Τεχνικά χαρακτηριστικά. 88%. Σχεδόν 90%. 9 στα 10 καταστήματα περιγράφουν το προϊόν τους με τεχνικά χαρακτηριστικά. Και η εξήγηση είναι πολύ απλή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιεί το κατάστημα για να βγάλει φίλτρα για τα προϊόντα που θα με βοηθήσουν να διαλέξω ένα προϊόν μέσα από ένα συφερτό σε μια κατηγορία με 1000 προϊόντα. Γιατί εγώ ξέρω τι θέλω, τα χαρακτηριστικά του, δεν ξέρω ποιο προϊόν θέλω. Θα μου προτείνει το κατάστημα. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει χαρακτηριστικά το προϊόν. Λάμπα 3 βατ, λάμπα 5 βατ, θέλω 7 βατ, έχει, έχει. Μπλε φως, με κίτρινο φως, με τηλεχειριστήριο, χωρίς τηλεχειριστήριο. Απαντάω, φιλτράρω βάση χαρακτηριστικών και με εμφανίζει προϊόντα δεξιά. Και από 1000 μένουν 3, 10, 1. Κανένα άμα δεν έχω. Αν δεν έχει χαρακτηριστικά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, τα χαρακτηριστικά είναι ένα εργαλείο για τη σύγκριση. 5 φωτογραφικές μηχανές και θέλω να τις συγκρίνω. Να δω ποια έχει το μεγαλύτερο μεγαπίξελ, ποια έχει καλύτερο φακό, ποια ξέρω εγώ έχει πιο πολλά φορμά, ποια 1000. Να τα βάλω δίπλα-δίπλα-δίπλα και να συγκρίνω. Χωρίς χαρακτηριστικά αυτό δεν γίνεται. Και γι' αυτό και βλέπετε και τόσο μεγάλο αριθμό, γιατί και εδώ εξηγείται πάλι, τα πιο πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα είναι online. Φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρικά, όλοι αυτοί έχουν χαρακτηριστικά. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, να το πω αλλιώς. Αν έχετε κατάστημα με ηλεκτρονικά και δεν έχετε χαρακτηριστικά, το κάνετε λάθος. Προτινόμενα, 81%. Είναι δυνατόν να μην του προτείνεις προϊόντα από κάτω, όπως πολύ ωραία το έχει εδώ απ' έξω από τα tab. Δες και αυτά. Είπαμε τρόπους πάρα πολλούς. Είναι ένα upsell cross-sell αυτό στην ουσία. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Newsletter. 80%. Εδώ έρχομαστε στο κομμάτι που λέγαμε πριν, Ethercam. Είναι δυνατόν να μην του πάρω το email? Πού θα τον ξαναβρω? Πώς θα το πάρεις? Ναι, εδώ τώρα εδώ θέλει λίγο σκέψη. Έχω παράδειγμα που δεν ήρθε σήμερα εδώ, δυστυχώς δεν τον μπόρεσε γιατί είναι στην Καλαμπάκα ο πελάτης μου. Παπούτσια, παπούτσιαonline.com. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο promotion μέσα από το CS Card, το οποίο του λέμε εδώ με μεγάλα γράμματα για να το βλέπει, γιατί αλλιώς δεν το βλέπει. Γράψου στο newsletter μας και στην πρώτη σου αγορά 5 ευρώ δώρο μείον από την αγορά σου.
Όχι 5%, 5 ευρώ. Αυτός με το που θα γραφτεί εδώ, το CS Card του στέλνει αυτόματα ένα ευχαριστήριο και μέσα έχει τον κωδικό κουπονιού για την επόμενη αγορά του για 5 ευρώ. Μπορεί και εκείνη τη στιγμή να ψωνίσει άμα θέλει. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάρει παπούτσια, θα γραφτεί πρώτα στο newsletter, θα πάρει την έκπτωση και θα μπει να ψωνίσει. Το MySU το έχει κάνει ανάποδα. Πρέπει να ψωνίσεις και τότε θα σου δώσει ένα κουπόνι για την επόμενη σου αγορά. Μπορεί και το κάνει γιατί είναι μεγάλο το MySU. Όταν είσαι πιο μικρός και θες να φέρεις κόσμο στην αρχή, να μαζέψεις newsletter, ας πούμε, να γίνει εδώ στην ουσία το conversion, γιατί τους θέλεις μετά να τους πλακώσεις, να τους ενημερώνεις, θα πρέπει κάτι να δώσεις από την αρχή. Δεν έχεις δηλαδή δυνατότητα, δεν είσαι brand name και να του λες άλλον άκου να σου πω, θα σου δώσω, αλλά πρώτα θα ψωνίσεις. Θα το θεωρήσει αυτό σαν απειλή, να το πω σαν ότι εντάξει, λέει όχι, δεν θέλω, θα πάω άλλο να ψωνίσω. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό γιατί εξαρτάται από το εμπόρευμά σου. Ο συγκεκριμένος, κοίτα να δεις. Είπε ότι θα τα αφήσει 6 μήνες πάνω. Αντί να πληρώσει να πάει να πάρει κάποιες λίστες που είναι άχρηστες, προτιμάει να έχει ανθρώπους που ξέρουν ότι ενδιαφέρονται για το καταστημά του και να το πληρώσει. Δηλαδή, αντί να κάνει ένα AdWords, αντί να κάνει. Γιατί και το AdWords χαλάς 5 ευρώ, αλλά δεν παίρνει πίσω πάντα αυτό που θέλεις, παίρνεις απλά κάποιες επισκέψεις, ειδικά όταν είναι λίγα τα λεφτά. Εδώ τι κάνει, δίνει 5 ευρώ για ένα email. Εντάξει, έχει προφανώς κανονίσει, δεν το έχουμε συζητήσει τόσο λεπτομεριακά, αλλά αυτό που με διαβεβαίωσε είναι ότι ναι, είχε το σχέδιό του και ήξερε ότι δεν μπαίνει μέσα και ότι θα επενδύσει ένα διάστημα, θέλει χαμηλότερο τζίρο μεν, δεν είναι για πάντα αυτό, θα το κατεβάσει, θα βάλει ποσοστό, δεν ξέρω τι θα κάνει μετά. Αλλά προσπαθεί να κάνει είσοδο στην αγορά. Και το έχει πετύχει αρκετά καλά, μπορώ να πω. Δηλαδή, έχω δει τη λίστα ότι είναι αρκετά μεγάλη και το καλό είναι ότι όλοι θέλανε εκείνη μέσα. Έτσι, δεν είναι άνθρωποι που τους βρήκε κάπου ή άχρηστα email. Πολύ σημαντικό. 63% κριτικές πελατών. Μα είναι δυνατόν να μην δώσω λόγο, το είπαμε και πριν και θα το λέω και ξανά. Κριτική. Για πολλούς και για διάφορους λόγους, εμφανίζεται και στην αναζήτηση, εφόσον υπάρχει Google Reach Snippet, αυτό εδώ θα εμφανιστεί και στην αναζήτηση. Κάνει pop-up, βγαίνει το προϊόν από το συφερτό και φαίνομαι ξαφνικά εγώ εκεί. Στο δικό μου κατάστημα το έχω καταφέρει, θα μπορούσα να σας το δείξω τώρα, να δείτε ότι βγαίνω. Βγαίνω με ένα συγκεκριμένο προϊόν, νομίζω με την Α, πιστοτική της Α. Άμα χτυπήσεις Α Bank, αν τον δεν θυμάμαι ποια λέξη είναι, βγαίνει το προϊόν αυτό, ενώ είναι 3-4 άλλοι ακόμα μαζί συνεργάτες, ανταγωνιστές, ας πούμε, όπως θέλουμε, δεν παίζει ρόλο, το δικό μου βγαίνει με αστεράκια. Δεν ξέρω γιατί. Αποφάσισε η Google αυτό ότι θέλει να το βγάλει. Είναι και άλλα που έχουν αστεράκια, δεν τα έχει βγάλει. Δεν έχουμε έλεγχο. Πρέπει να τα έχουμε. Προφανώς βλέπει ότι το επισκέπτονται, ότι είναι consistent, δηλαδή ότι υπάρχει σε όλα τα προϊόντα δυνατότητα. Δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορεί να σου το πει και κανένας. Τηλεφωνικός αριθμός. Εντάξει, ό,τι ισχύει και για την πρώτη σελίδα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε τηλεφωνικό αριθμό. Χάνουμε πωλήσεις πάνω εκεί. Από 10 έως 20% ανεβαίνουν οι πωλήσεις όταν έχω τηλέφωνο εκεί πάνω. Ναι, το ξέρω, δεν σας αρέσει να μιλάτε. Ναι, έχετε δουλειά, πονάτε αυτοί και όλα αυτά. Πρέπει να πάρω κοπέλα. Ναι, αλλά 10 έως 20% πωλήσεις. Και οι πιο στενές σχέσεις και οι πιο πιστοί πελάτες. 11. Το εργαλειάκι μας, το suggest search, 53%. Πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να μπορώ να του προτείνω προϊόντα. Όταν χτυπάει και αρχίζει και γράφει Nike, αυτά τα 4 μέχρι στιγμής ταιριάζουν στην αναζήτησή σου, τα 7, τα 10. 53% το χρησιμοποιούν. Loyalty system. Αυτά είναι οι πόντοι. Ίσως έχετε δει, ενσωματωμένο και στο CS Card. Το συζητήσαμε μάλιστα μεταξύ μας προχθές. Είναι ένα εργαλείο. Ελλάδα δεν έχει δουλέψει τόσο πολύ. Γιατί μάλλον φταίμε και εμείς που δεν το έχουμε βάλει, γιατί πιστεύω ότι το βάζαν όλοι θα δούλευε. Το έχει ξεκινήσει η πιστοτική κάρτα της Α με τον πόνους. Αγόρασε αυτό, πάρε πόντους. Αν μπες εκεί, πάρε πόντους. Κάνε αυτό, πάρε πόντους. Και μετά πήγαινε και πάρε εισιτήρια, ξέρω εγώ, για αεροπλάνα, πήγαινε πάρε ό,τι θέλεις. Εδώ στην ουσία προσπαθούμε να τον κάνουμε πιστό τον πελάτη, ψωνίζει, του δίνουμε κάποιους πόντους και μετά εμείς αποφασίζουμε αν θέλουμε να εξαργυρώσει τους πόντους εμπόρευμα και να πει αυτό κάνει 30 ευρώ, θα το πάρεις 10. Υπάρχει μια αντιστοιχία πόντων με ευρώ που την κανονίζουμε εμείς όπως θέλουμε. Ή δωρεάν προϊόν. Ή δωρεπιταγή. Να κάνει ό,τι θέλει. Ή οτιδήποτε. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα αυτή.
Όπως βλέπετε, ούτε και έξω παίζει πάρα πολύ. Είναι πολύ χαμηλό το 16, είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Αν γίνει σωστά, δουλεύει. Απαιτεί όμως πολύ μεγάλη βάση πελατών, γιατί δεν θα το κάνουν, δεν θα ασχοληθούν όλοι μαζί του. Περιγραφές προϊόντων. Εντάξει. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανένας είναι να μην βάλει καθόλου περιγραφές στα προϊόντα του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ούτε για το SEO, ούτε για τον πελάτη, για κανέναν. Ναι. Δεν πουλάει ένα προϊόν μόνο με τη φωτογραφία. Και ας είναι και 10 φωτογραφίες. Δεν πουλάει. Θέλει περιγραφή. Αυτό το κομμάτι, το discount deadlines, στην ουσία είναι οι εκπτώσεις που έχουν ένα ορίζοντα χρονικό. Και σου λέει ότι ακόμα 5 ώρες είναι στο 30% τιμή και μετά πάλι στο κανονικό. Εδώ δεν παίζει Ελλάδα. Στο μόνο που παίζει, θα το έχετε δει στο booking. Όπου μπαίνεις μέσα και σου λέει, έχω ακόμα 2 θέσεις και τέλος. Είναι ο παράγοντας ψυχολογικός που σε βάζει να αγωνιάς. Θα μου πεις και μετά τι με νοιάζει. Ναι, αν δεν σε νοιάζει, δεν το θες το προϊόν. Τυχαίνει και λέει ότι στις επόμενες 24 ώρες είναι 2 θέσεις, μάλλον δεν θα υπάρχουν αύριο. Μπούρδες, υπάρχουν την άλλη μέρα. Εγώ το έχω τσεκάρει συνέχεια. Ακριβώς. Υπάρχει. Ψυχολογικός παράγοντας. Σε εξαναγκάζει, όχι όλους, αυτόν που το θέλει. Και στα αεροπορικά. Ναι. Γενικά στο ταξιδιωτικό τομέα δουλεύει πάρα πολύ. Αν δεν σε νοιάζει, σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει. Εμένα που με νοιάζει, το λέω ότι έλα μου, ρε, αφού το ξέρω. Αλλά μέσα μου ένα τικ το έχω, ρε, γάμο, το λες. Αφήνω μία και λέω, λες όντως να τελειώνει. Και αύριο που θα το κλείσω να μου έχει ανέβει τιμή, ξέρω εγώ τι. Μου το κάνει. Δηλαδή θέλοντας και θέλοντας μου δημιουργεί αυτό το άγχος. Το οποίο βέβαια λειτουργεί θετικά για την αγορά. Call to action above the fold, δηλαδή το κουμπί αγορά πάνω από το δίπλωμα. Είναι δυνατόν, ας πούμε, το κουμπί να μην είναι εδώ δίπλα στη φωτογραφία κάτω την τιμή και να είναι εδώ? Ναι, είναι. Σε πολλά καταστήματα. Όχι τόσα πολλά, αλλά σε πολλά. Εδώ, σε αρκετά. Και δεν φταίνε τα καταστήματα ιδιοκτήτες, γιατί δεν το ξέρουν. Φταίνε οι πλατφόρμες. Ας πούμε, δηλαδή, στις αρχές της πενταετίας που μας έχει περάσει, γιατί εκεί ξεκίνησε το ηλεκτρονικό εμπόριο, δούλευε πάρα πολύ το Joomla. Το Joomla, το οποίο στην ουσία δεν είναι μια πλατφόρμα για ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι η βάση για να βάλεις ένα άλλο πρόγραμμα που λέγεται VirtuMart και το οποίο βέβαια ήταν φτιαγμένο να είναι εκεί το κουμπί. Στην καινούργια έκδοση πριν από ένα χρόνο δύο, τη διορθώσαν και το βάλανε εκεί που είναι τώρα και που το είχε πάντα το CS Card. Εδώ ήθελα να πω παρένθεση ότι ξέρω ότι όλοι είμαστε χρήστες του CS Card, έχουμε όλοι παράπονα, πράγματα δουλεύουν, πράγματα δεν δουλεύουν. Okay. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να καλύψει τους πάντες. Βότανα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, φαγητό, μέλι, ηλεκτρονικά, φάρμακα, μπλούζες, γκάτζετ. Δηλαδή, έλεος, έχουμε όλες τις ίδιες ανάγκες. Είναι δυνατόν να έχει τα πάντα πάνω? Όχι. Δεν γίνεται. Προσπαθεί να φτιάξει μια βεντάλια από υπηρεσίες που να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των φυσιολογικών αναγκών ενός πολιτή. Και σου λέει, θες άλλα, έλα να στα φτιάξουμε. Πήγαινε σε έναν τρίτον καλή ώρα σαν και εμάς, που έχουμε δραστηριοποιηθεί σε αυτό και έχουμε δει μεγάλη ανάπτυξη στην επιχείρησή μας από τα πρόσθετα. Και έχουμε και πολύ εξειδικευμένα πρόσθετα. Δηλαδή, γιατί να βάλει ένα πρόσθετο το οποίο ξέρω εγώ είναι μόνο για μια ομάδα συγκεκριμένη? Τι να το βάλει να το κάνει, να βαρύνει το πρόγραμμα? Να ασχολούνται να το φτιάξουν και να αφήνουν άλλα πράγματα, γιατί φανταστείτε ότι όλα αυτά θέλουν συντήρηση τα χαρακτηριστικά. Θέλουν ανανέωση στο καινούριο. Άλλαξε η Google τον κώδικα, πρέπει να βγάλει κάτι που να ταιριάζει στον κώδικα. Μπορεί να αφήσει το ίδιο πρόγραμμα να δουλεύει από το, ξέρω εγώ, από το 2006. Δεν γίνεται αυτό. Άρα, μιλάμε για μια πλατφόρμα, δεν είναι custom. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Εγώ θεωρώ ότι τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Έχει φάει πάρα πολύ κόσμο ψωμί από αυτό το πρόγραμμα. Θα μπορούσε να το έχει στήσει και σε Magento και σε όλα αυτά. Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν όλα τα προγράμματα. Εγώ δεν κατηγορώ ούτε μειώνω κανένα. Εγώ αγαπάω αυτό. Και προφανώς ή σας έχω πείσει όσοι είσαστε πελάτες μου και είσαστε εδώ πέρα, ή το έχετε ανακαλύψει μόνοι σας. Γι' αυτό είσαστε εδώ πέρα. Wish list, τα αγαπημένα τα λεγόμενα. Εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν το έχει χρησιμοποιήσει όταν μένει να ψωνίσει. Εγώ ποτέ.
Και όμως κάτι λέει εδώ ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Είναι συζήτηση ολόκληρη. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με διάφορους τρόπους, να φτιάξει μια λίστα με αγαπημένα, τα οποία να τα πρωταβάλει σε καλάθι, να κάνει διάφορα πράγματα. Πάντως, γενικά, δεν ταιριάζει το προφίλ του χρήστη που θέλει να μπει 2 λεπτά και να φύγει. Είναι πολλή δουλειά. Ίσως να το χρησιμοποιεί για άλλους λόγους, για υπενθύμηση. Γιατί εγώ, όντας που τα ξέρω όλα, του έχω βγάλει το είδατε, το ιστορικό του, και δεν ξέρει που άλλο να τα βάλει ο άνθρωπος και τα βάζει στη λίστα αγαπημένων. Δηλαδή, χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό αυτό για κάτι άλλο από αυτό που είναι. Θα ήταν ωραίο εργαλείο marketing αυτό, γιατί αυτά κρατιούνται μέσα. Και θα μπορούσα, και θα το δούμε παρακάτω πώς θα γίνει αυτό με τον επόμενο παρουσιαστή μας, να πάρω τα αγαπημένα του, να τα στείλω ένα newsletter προσωπικό με μια έκπτωση. Και από εκεί κάτι να βγάλω. Δεν θα πάρουν όλοι, αλλά θα πάρουν. Social sharing. Εδώ σε αντίθεση με αυτά που είναι κάτω σε όλο το site, τα οποία οδηγούν στα social μου και που τα θέλω κάτω εκεί, γιατί δεν θέλω να μου φύγει ο πελάτης. Ήρθε, τον θέλω εδώ τώρα. Εδώ. Έλα να ψωνίσει, να σου πάρω τα λεφτά τώρα. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό εδώ, τα social sharing πρέπει να είναι κάτω από το καλάθι. Γιατί αποφασίζω, μου άρεσε, δεν μου άρεσε, τα αγόρασα, δεν τα αγόρασα, να το μοιραστώ. Και θα πρέπει να μπορώ να το μοιραστώ. Φτιάχνουν link στα προϊόντα, σε άλλα social media, ανάλογα τι θα έχω βάλει εδώ, δεν υπάρχει κανόνας για αυτά. Τα βασικά πρέπει οπωσδήποτε να είναι Facebook κτλ. Είναι σήματα SEO, όχι τόσο δυνατά, ξαναλέω. Και γενικά τίποτα δεν είναι πολύ δυνατό. Το πιο δυνατό σήμα πάνω στη σελίδα μας είναι ο τίτλος του προϊόντος. Όταν γράφετε τίτλους προϊόντων, μεγάλη προσοχή. Και εδώ απαντώ πάλι, όχι από τον προμηθευτή. Ποτέ. Ο προμηθευτής έχει ένα μειονέκτημα. Η Fujitsu που φτιάχνει air condition, λέει air condition και μετά μέσα ο τίτλος προϊόντος είναι, ξέρω εγώ, YKRO 32 12 18. Αυτός είναι ο προμηθευτής, το ξέρουμε. Είναι η Fujitsu που βγάζει air condition. Και όταν μπω εκεί δεν περιμένω να δω ρούχα, περιμένω να δω air condition. Όπως επίσης, επειδή είναι προμηθευτής, δεν τον ενδιαφέρει το SEO. Να μπω εγώ σαν φώτης που θέλω ένα air condition, θα πάω να τον πάρω το κοτσόβολο. Άρα δεν μοιάζει να βγαίνει. Γιατί αν γράψω εγώ air condition, δεν θα βγει αυτό το πράγμα. Σιγά μην ξέρω εγώ το KRO 2-12-18 ότι είναι μοντέλο. Εγώ δεν θυμάμαι τα maximum τι μοντέλο, θα θυμάμαι το air condition που θέλω να αγοράσω. Θέλω ένα air condition καταρχήν και μάλλον Fujitsu. Αυτές οι δύο λέξεις πρέπει να υπάρχουν στον τίτλο. Αν δεν υπάρχουν και να είναι και μπροστά, γιατί αυτές είναι η αναζήτηση 80% air condition, Fujitsu. Και μετά ό,τι θυμάμαι. Αν δεν υπάρχουν στον τίτλο, δεν θα βγω. Τίτλος προϊόντος πολύ δυνατός. Ξανά αυτό το βλέπετε το 18. Και το είπε και ο συνάδελφος πριν από το e-satisfaction που τον ρώτησα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι ανασφαλής ο κόσμος. Φοβάται, θα βάλει παραγγελία, θα του πάρετε τα λεφτά και μην τον είδατε τον Παναή. Θα τους παίρνουμε τηλέφωνο, θα τους βρίσκουνε, θα έχει πάει στη Βραζιλία με τα 50 ευρώ και θα παίρνει μαργαρίτες. Ναι, πρέπει να τον πείσουμε ότι δεν είναι έτσι. Πρέπει να τον πείσουμε ότι είμαστε εκεί, πώς, βάλτε το ωράριο. Αφού δεν έχετε κάποιον να απαντάει 24 ώρες την 24 και το καταλαβαίνω, ούτε κι εγώ, βάλτε το ωράριο κατά το τηλέφωνο. Πολύ καλύτερα, του λες, τίμια. Μεγάλε, ναι, 3, ξέρω εγώ, 8 με 3 είμαι εκεί και απαντάω τα τηλέφωνα, αλλά τα απαντάω. Όχι βαράει. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δωρά μεταφορικά για ακόμα μια φορά. Πολύ δυνατό εργαλείο, ανεβαίνει. Θα το δούμε πολύ σύντομα. Θα είναι μάλλον αυτό που θα κρίνει την αγορά ή όχι τελικά, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και εξισώνονται. Μιλάω για τη λιανική, γιατί σε κάποια προϊόντα που δεν συγκρίνονται, που είναι δισεύρετα, που είναι μονοπόλιο, εκεί ο άλλος δεν κρίνει από τα μεταφορικά. Και ιδίως όταν είναι να βάλει 2.000 ευρώ για να αγοράσει κάτι, δεν θα τον χαλάσουν τα 10 ευρώ, τα 15. Αλλά στα 7 ευρώ ή στα 3 ευρώ, ένα γκατζετάκι, 5 ευρώ μεταφορικά, αδερφέ, είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δεν θα το πάρω. Ευχαριστώ. Και τελευταίο, που και αυτό υπάρχει σε εμάς σαν πρόσθετο και το έχουν βγάλει και άλλοι συνάδελφοι, υπολογισμός μεταφορικών πάνω στη σελίδα του προϊόντος. Το CSCAT έχει ένα τέτοιο εργαλείο, αλλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Πρέπει ο πελάτης να το βάλει πρώτα στο καλάθι,
για να δει μετά τα μεταφορικά. Να σας πω κάτι, αυτό δεν το ξέρω ούτε και εγώ όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το CS Card επαγγελματικά και έλεγα γιατί δεν δουλεύει. Και μετά διαβάζοντας ανακάλυψα, όχι, πρέπει λέει πρώτα να το βάλεις στο καλάθι. Λέω και πώς θα το ξέρει ο πελάτης αυτό ρε παιδιά, διορθώστε το. Ακόμα έχει μείνει έτσι, είναι ένα από αυτά τα παράπονα που έχουμε. Δεν πειράζει, το κάναμε προϊόν, το βάλαμε μέσα και χωρίς να απαντήσει τίποτα, εμείς κάπου εδώ του λέμε ότι αυτό το προϊόν έχει 3 ευρώ μεταφορικά, 5 ευρώ μεταφορικά για την τάδε περιοχή. Βάλει την περιοχή σου να δεις πόσο είναι. Του δίνεις δηλαδή ένα παράδειγμα και από εκεί πέρα το ρωτάς ποια είναι η περιοχή του και βάζει τον ομό, ας πούμε, και βρίσκεται μεταφορικά. Ναι, ναι. Είναι παρέα, βασικά είναι μαζί, γιατί είναι και ημερομηνία και διαθεσιμότητα. Πάνε παρέα αυτά τα δύο. Η διαθεσιμότητα έχει μια διαθεσιμότητα το CS Card, που είναι υπάρχει δεν υπάρχει, ή υπάρχει σε τόσα κομμάτια. Όσοι είναι όμως στο Scrooge έχουν ήδη βάλει το πρόσθετο το οποίο ζητά αναγκαστικά το Scrooge και σου λέει όταν δεν το έχεις, πες μου, θα το έχεις μία με τρεις μέρες, θα το έχεις κατόπιν παραγγελίας, τέσσερις με 7, έχεις συγκεκριμένα λεκτικά. Πρέπει να τα έχεις, άμα δεν τα έχεις αυτά δεν σε δέχονται. Βέβαια. Το επιβάλλει όταν δεν έχεις κωδικό κατασκευαστή. Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο μπορείς, αν θες να χρησιμοποιήσεις και τον κωδικό προϊόντος, το SKU όπως το λένε ας πούμε όλοι και το CS Card, αν θες και δεν σε νοιάζουν να έχεις δικό σου κωδικολόγιο γιατί δεν έχεις μηχανογράφηση και άρα είναι ελεύθερη κωδική, μπορείς να βάζεις τον κωδικό προμηθευτή σε αυτό το πεδίο και τότε το ρουφάει η Scrooge και μπορεί τι κάνει βάσει αυτού του κωδικού να πάρει το προϊόν και να το βάλει σωστή κατηγορία. Γιατί πλέον προσπαθεί να το κάνει εντελώς αυτόματα. Είναι πολλά τα καταστήματα και τα προϊόντα που διαχειρίζεται σαν Scrooge και έχει πρόβλημα. Ποιος θα κάτσει να κάνει τώρα σε 6.000 προϊόντα. Εδώ βαριόσαστε, ας πούμε, εσείς λέμε σε εισαγωγικά εσείς. 6.000 προϊόντα να κάθεται να σκανάρετε και να τα φτιάξετε. Φανταστείτε να είναι ένας ανθρωπάκος και να του πει ήρθε, ξέρω εγώ, το τάδε site και έχει 6.000 ξέρω, έπιπλα. Και να πρέπει να τα πάρει τώρα να τα βάλει σε κατηγορίες. Δεν θα τελειώσει σε 2 μήνες. Τι κάνει λοιπόν, βάζει κωδικού κατασκευαστή όπου γίνεται, ηλεκτρικά, ηλεκτρολογικά κτλ. Μελάνια κτλ. Πάει το πρόγραμμα μόνο του και τα βάζει σε σωστές κατηγορίες. Γι' αυτό χρειάζεται. Όταν δεν υπάρχει αυτό, σε βάζει να βάλεις αυτόν τον κωδικό στην περιγραφή. Με αποτέλεσμα να γίνει τρένο, να κόβεται στις αναζητήσεις και δεν έχει και νόημα. Γιατί δεν ενδιαφέρει τον πελάτη βασικά ο κωδικός κατασκευαστή. Αυτή ήταν η δομή σελίδας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε την καθυστέρηση. Μπαίνοντας, θα φάω λίγο χρόνο τον επόμενο ομιλητή. Ο οποίος θα φάει λίγο χρόνο από το τέλος που είχαμε πει να κάνουμε το networking για να δείξω, θέλω οπωσδήποτε να σας δείξω τα banner και το A-B testing. Δεν θέλω να φύγουμε χωρίς να τα δούμε αυτά τα δύο. Κάνουμε λοιπόν διάλειμμα για φαγητό. Είναι έτοιμα, σας περιμένουν από πίσω. Μπορείτε αν θέλετε να καθίσετε εδώ ή να περάσετε απ' έξω όπως νομίζετε να φάτε και συνεχίζουμε σε περίπου μισή ώρα από τώρα. Δηλαδή παρά 10.